Ακολουθεί ο άλλος άνθρωπος, κοινωνική κουζίνα. Μια εκπομπή με υλικά, το μοίρασμα και την αφύπνιση. Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Λοιπόν, Αντρέα, αυτοί είναι οι άνθρωποι εδώ που αποφασίζουν και οι ακροατές μας που αποφασίζουν να κάνουν κινήσεις και να αφυπνίσουν τον κόσμο σε περιοχές που, δόξα τω Θεώ, είναι λίγο καλύτερα από άλλες περιοχές. Έτσι, είναι χαμόγελο το μόνο μας όπλο. Ναι, είναι ένα μεγάλο πάρτι εδώ. Είναι ένα μεγάλο πάρτι. Μακάρι να ήταν όλοι οι ακροατές μας εδώ. Χαιρόμαστε να σας δούμε και αύριο. Θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε εδώ, στη Λεωφόρο Σταμάτας Δροσιάς, είτε στη Μάνδρα Αττικής, είτε στο Θησίο που θα έχουμε ένα πολύ ωραίο μαγείρεμα, και στις άλλες περιοχές, στο Παγκράτη, στην Πατησίων, στο Πάρκο Δρακοπούλου. Μπείτε στο blog του Άλλου Ανθρώπου. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στην καλεσμένη σου, την Καλλιόπη Πόπη Αναστούλη. Πόπη μου, γεια σου, Έλενα μου, γεια σου, σε ακούω και πραγματικά θέλω έτσι. Θέλω να μας τα πεις όλα, να μας πεις για την αλληλεγγύη, να μας πεις για το event που γίνεται στις 29 Νοέμβρη. Θέλω να μας πεις πώς με ένα ψαλίδι κάνουμε θαύματα που μας μαθαίνεις εσύ να τα κάνουμε. Εμείς με ένα ψαλίδι, εσείς με ένα μαγκάνι. Έτσι, δηλαδή όλοι... Ναι, βρες η Έλενα, αυτό είναι, το ίδιο πράγμα και όλο... Αλληλεγγύη είναι αυτό. Όλοι οι άνθρωποι διαφορετικοί, αλλά ίσοι. Πόπη μου, σας αφήνω, πάω να σερβίρω φαγητό γιατί έχω αρκετό κόσμο, έχω και ανθρώπους που έχουν ανάγκη εδώ, δίνουμε και τρόφιμα από αυτά που μας έχουν φέρει, τα δίνουμε σε ανθρώπους που περνάνε και μας λένε λίγα τρόφιμα και τέτοια, γιατί μην νομίζεις, περιοχές, αλλά όλοι έχουν ανάγκη. Εύχομαι με το ψαλίδι και την κουτάλα και την κατσαρόλα να καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο.
Σας φιλώ, Αντρέα μου, σου παραδίδω τη σκυτάλη. Συγγνώμη για τον χρόνο που σας έφαγα, ήταν πολλά τα θέματα που είχα. Σας φιλώ γλυκά. Φιλιά και από τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο. Και εμείς σε όλους. Καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εννοείται. Σε φιλούμε πολύ. Λοιπόν, Πόπη μου, καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Ανδρέα μου. Γεια σου. Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ που σε φιλοξενούμε εδώ στην παρέα μας. Είσαι μια πολύ αξιόλογη και δημιουργική καλλιτέχνης. Με πολλές σπουδαίες δουλειές στο ενεργητικό σου. Με φινέτσα, φαντασία και στυλ στο χώρο της μόδας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισαγωγή. Είσαι πολύ πρακτική. Και εσύ είσαι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και βέβαια έτσι με ένα εξαιρετικό όραμα που, όπως έλεγα και στην Έλενα, προσωπικά με αγγίζει πάρα πολύ όλο αυτό το σημαντικό έργο. Τέλεια. Πες μας, τι είναι η αλληλεγγύη για σένα? Η αλληλεγγύη από τους αλλήλους και το εγγύ που σημαίνει εγγύηση και γη βέβαια, γη ύψιλον και ήτα για να το πω έτσι και ετυμολογικά, είναι το χέρι. Αυτό λοιπόν το χέρι βοηθείας που δίδεται στους ανθρώπους, ιδίως όταν δεν υπάρχει κάποια προσδοκία, ικανότητα ή αρετή να, δεις, να δώσεις χωρίς να έχεις προσμονή. Αυτό είναι. Τέλειο. Συγκινητικό. Θα ξεκινήσω με κάτι που διάβασα, που έχει σαν πηματάκι, να το πω, θα μου το πεις. Δύο δρόμοι χώριζαν στο δάσος και εγώ πήρα το δρόμο τον λιγότερο ταξιδεμένο. Και αυτό είναι που έκανε όλη τη διαφορά. Ναι, Ανδρέα μου, μακάρι να το είχα γράψει εγώ. Αυτό το έχει γράψει ο Ρόμπερτ Φρόστ, ο οποίος ήταν ένας ποιητής Αμερικανός. Και σε κάποια φάση ήταν μες στο δάσος, ήταν επιλέξει μια διχάλα, ποιον δρόμο να πάρω τον έναν, να πάρω τον άλλον. Δεν ήξερε ποιον δρόμο να πάρει και στο τέλος λέει, εντάξει μωρέ, όποιον και να πάρω θα ξανάρθω για να διαλέξω, ας πούμε, τον άλλον. Ήξερε ότι αυτό δεν θα συμβεί και έτσι ξεγέλασε τον εαυτό του για να αισθανθεί, ας πούμε, ελεύθερος όταν έφυγε, ότι εγώ πήρα τον δρόμο τελικά τον λιγότερο ταξιδεμένο. Εγώ τώρα χρησιμοποιώ έτσι με ταπεινότητα τον Ρόμπερτ Φρόστ, διότι αυτή η έκθεση που κάνω, το Knotting Robin Hood, το Knotting βγαίνει από το Knot του σκόμπου. Είναι μια τεχνική που δεν χρησιμοποιώ κανέναν εξοπλισμό, ηλεκτρισμό. Τα κάνω όλα με τα χέρια και τα κάνω μέσα από την τεχνική με τους σκόμπου. Και εκεί είναι ένας δρόμος λιγότερο ταξιδεμένος, το πώς προσεγγίζω δηλαδή την δημιουργία. Έχεις ως κύριο θέμα κάπες. Κόμπους, δάσος, ρομπέντο δασών, κάποια στοιχεία από την έκθεσή σου. Είναι και ο Κωνσταντίνος ο Πολυχρονόπουλος, εννοείς. Είναι αυτός ο ρομπέντο δασών. Θυμίζει πολύ το κόνσεπτ σου με τον Κωνσταντίνο μας. Μοιάζει πολύ. Θυμίζει τον Κωνσταντίνο, όπως είπαμε, να μάχεται με την κοινωνική αδικία, τη φτώχεια και την πείνα που κατακλείζει το σήμερα. Δεν κλέβει φυσικά ούτε είναι. Πώς να το πω. Να βγάζει αυτή παράνομος, το κάνει με όλη του την αγάπη και δεν είναι κάτι που κρύβει και μας τον θυμίζει πολύ τον Ρομπέν. Πάρα πολύ τον θυμίζει ο Κώστας και ο άλλος άνθρωπος έτσι σαν κόνσεπτ, φαντάζομαι ότι αυτή η αλληλεγγύη είναι που έρχεται, ας πούμε, να τους ενώσει. Και έτσι έχουμε και μία συνέργεια με τους ΑΑ, τους άλλους ανθρώπους από τον άλλον άνθρωπο, που θα κάνουμε ένα performance σε σχέση με τα πράγματα που μας ενώνουν. Βέβαια, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι εμένα το Ρομπέν των Δασών, το Knotting Robin Hood, κάνοντας κόμπους, ας πούμε, των Ρομπέν των Δασών, ασφαλώς και δεν πηγαίνω σε αυτά τα λιμέρια ότι ερχόμαστε εγώ προσωπικά να δώσω, ας πούμε, όλα αυτά που δίνει ο Ρομπέν των Δασών ή ο Κωνσταντίνος ο Πολυχρονόπουλος. Για εμένα το Ρομπέν έχει να κάνει, ας πούμε, με την κάπα, επειδή τον έχουμε συνηθίσει να φορά την κάπα του, και ασφαλώς ότι αναζήτησε το κρυσφύγετο στο δάσος, που και εμένα, γι' αυτό χρησιμοποίησα και το Ρόμπερτ Φρόστ, αυτές λίγο οι
αν θέλεις, οι συμβολισμοί που μπορώ να δανειστώ από την φύση. Γιατί το δάσος έχει αποτελέσει ένα κρυσφύγετο. Είναι ένα μέρος που δεν χρειάζεται να μιλήσουμε με τη γλώσσα μας. Μιλάμε τη γλώσσα των δέντρων. Είναι εκεί που όλοι γινόμαστε ένα, που ενδεχομένως μπορούμε να χάσουμε τον εαυτό μας και να τον ξαναβρούμε. Και έτσι παίρνω τον Ρομπέν των δασών με την κάπα του, που συνήθως όταν είσαι πάλι σε ένα δάσος, αν φοράς μία κάπα που σε προστατεύει από το κρύο, από την βροχή, ακόμη και από τον ήλιο, που μπορεί να ανάψει μία φωτιά και να τη σβήσεις με την κάπα σου, που μπορεί να τη στρώσεις την κάπα σου και εκεί, ας πούμε, να πάρεις έναν υπνάκο και να ονειρευτείς, είναι όλο αυτό το όχημα που με έφερε στον Ρομπέν των δασών. Και με εσάς μαζί, με τους ΑΑ, μπαίνουμε ασφαλώς και σε όλους τους υπόλοιπους, εκτιμώ, συμβολισμούς, που έχει σημασία να δίνουμε πάντα το στίγμα μας, νομίζω, ως καλλιτέχνες, και το στίγμα μας για το πώς εμείς εκλαμβάνουμε όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία συμβαίνουν και πώς συνδράμουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τι έχουμε τελικά να πούμε δίχως λόγια. Είναι τέλεια αυτά που λες. Άντε ρε εσύ. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιο ήταν το κινητρό σου για να αρχίσεις να δημιουργείς? Τι σε έκανε να ασχοληθείς με όλο αυτό? Εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που έφτιαχνε ο πατέρας μου πάντα και ήμουνα πάντα μέσα σε εργαστήρια, οπότε έπαιρνα πραγματάκια, τα έφτιαχνα, ξέρω εγώ, για τα κουκλάκια μου, για τα τέτοια μου, για τα λιωτικά μου, και σε κάποια φάση όλο αυτό άρχισε να με χαρακτηρίζει, ρε παιδί μου, να καταλαβαίνω ότι είναι μια κλίση, μια τάση η οποία καλλιεργήθηκε και θέλησα να το πάω παραπέρα. Οπότε είχα την τύχη έτσι να φύγω στο Λονδίνο, ήταν καλές οι εποχές, έκανα εκεί τις σπουδές μου, μετά μπήκα, ας πούμε, στην VF Northern Europe, μια εταιρεία που έγινα product manager Αγγλίας-Ιρλανδίας για την Wrangler, δούλευα ανάμεσα σε 13 χώρες, έκανα ένα ωραίο ταξίδι μέσα στον χώρο της μόδας και όταν επέστρεψα στην Ελλάδα με το καλό, άρχισα να μπαίνω και πιο πολύ στο δημιουργικό, το πρακτικό, αφού έμαθα πολλά πράγματα και εκφάνσεις για το πώς μπορεί να γίνει, ας πούμε, πώς προσεγγίζουμε εργονομικά, πώς προσεγγίζουμε γενικότερα την ανάπτυξη του προϊόντος στον χώρο, ας πούμε, της δημιουργίας. Αισθάνθηκα την ανάγκη να μπω hands-on, ευχαριστώ για τα ελληνικά μου, να μπω πιο πολύ και με τα χέρια μου μέσα σε όλο αυτό, να γνωρίσω ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν και να δημιουργήσουν έτσι με πολύ συγκεκριμένους στόχους, όχι μαζικά πια, αλλά ακριβώς, ας πούμε, έχοντας πολύ συγκεκριμένες ανάγκες, πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους και οράματα. Πολύ ωραία. Και τι μήνυμα θες να περάσεις? Θες να περάσεις κάποιο μήνυμα? Ποιο είναι αυτό? Το με μήνυμα. Με όλη τη δουλειά που κάνεις, ειδικά τώρα με αυτό το κόνσεπτ. Κοίταξε να δεις, έχω ένα site, το wakeupcat.com ή αλλιώς έτσι πιο εύκολο για εμάς τους Έλληνες, tispopis.gr. Εκεί μέσα μπορούμε να μπούμε και να δούμε πράγματα για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε δικά μας στο οτιδήποτε, δηλαδή να μελετήσουμε τι θέλουμε, να μπούμε να το φτιάξουμε. Αυτό για μένα είναι ένα μήνυμα, ότι δεν καταναλώνουμε απλά το τι βρίσκεται διαθέσιμο προς εμάς. Οι επιλογές μας δηλαδή ας μην οριστούν μόνο από τι είναι διαθέσιμο και τι μπορούμε να αγοράσουμε, αλλά να μπούμε λίγο πιο ελεύθερα στο τι μπορούμε να φτιάξουμε. Παράλληλα έχω μια δραστηριότητα, έτσι, μια σχολή καλών και εφαρμοσμένων τεχνών αρκετά χρόνια τώρα, που εκεί για όλους όσους θέλουν και επαγγελματικά να μπουν στο design, εμένα με αφορά. Με αφορά, ας πούμε, το να βρούμε το όραμα του κάθε δημιουργού και πώς, ας πούμε, πάμε να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένες ανάγκες. Τώρα με την έκθεση θέλω να κάνω ακόμα πιο, αν θέλεις, μια παρουσίαση πιο συνειδητοποιημένη πια ως δημιουργός, γιατί με ενδιαφέρει το θέμα της βιωσιμότητας, με ενδιαφέρει το θέμα της αυτάρκειας, με ενδιαφέρει το θέμα η δημιουργία να είναι, ας πούμε, πιο μοναδική. Ό,τι δείχνω στην έκθεση είναι μοναδικό, είναι single edition, δεν υπάρχει δεύτερο. Και αυτό για μένα έχει μια πολύ μεγάλη αξία μέσα, ας πούμε, σε μια φάση που βρισκόμαστε με πολύ μεγάλα brands, με πολύ μαζικές εξυπηρετήσεις αναγκών. Αυτό νομίζω είναι το κύριο, ότι η διαφοροποίηση σε όλες τις εκφάνσεις της. Η διαφορετικότητα και η διαφοροποίηση.
Ωραία. Και πού θα είναι η έκθεσή σου, για τα στοιχεία της? Η έκθεσή μου, που όπως είπαμε εκεί θα κάνουμε και ένα performance έτσι με τους ΑΑ, την ομάδα ηθοποιών του άλλου ανθρώπου, θα είναι στο Φουάρ. Το Φουάρ βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Είναι Μητροπόλεως 72 και Χριστοπούλου. Είναι πολύ κοντά στην Καπνικαρέα και στην Μητροπόλεως ασφαλώς, εκείνο το ύψος της εκκλησίας. Θα είμαστε εκεί από τις 8. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου με το καλό. Και θα χαρούμε πάρα πολύ έτσι να δούμε ανθρώπους που πιστεύουν στους άλλους ανθρώπους, αγαπάνε τους άλλους ανθρώπους και λειτουργούν και αυτοί για τους άλλους ανθρώπους, δίνοντας ένα χέρι ή δανειζόμενοι και εμείς τα χέρια τους για να κόψουμε και να κάνουμε κόμπους. Τέλειο. Άντε, καλή επιτυχία. Θα τα πούμε και εκεί. Ναι, Ανδρέα μου. Ναι, Ανδρέα μου. Σας περιμένω με μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Έλενα Αγγελοπούλου. Ευχαριστώ τον άλλον άνθρωπο. Ευχαριστώ εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είναι έτσι μια εξαιρετική ευκαιρία και για μένα να μιλήσω για όλα αυτά και να τα μοιραστώ μαζί με τον κόσμο σας. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ και την Πόπη που ήταν μαζί μας. Και όλοι μας έχουμε μέσα μας ένα ρομπέ των δασών. Ας τον εμφανίσουμε και ας βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμός. Και είστε πανηδίν. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Στένεψε ο κόσμος, στένεψε. Στένεψε το μυαλό μου. Η πολιτεία πιο όλους θα τους αφήσω δίχως βοήθεια καμιά, μόνος θα πολεμήσω. Θα πάρω κράνος δίχτυο το απ' το μοναστηράκι, θα βάλω πάνω ένα φτερό μαύρο από κοράκι. Θα πάρω φτιάρι και κασμά και πετσέτε φουλάρι. Θα πάρω δρόμους και βουνά πάνω σε ένα μουλάρι. Είμαι ο ρομπέν των καμένων δασών και των πολυκατοικιών. Είμαι ο ρομπέν των καμένων δασών και των πολυκατοικιών. Γεννηθήκα μέσα στη γη, μια γάλα μεσημέρι, και σε πλατεία φύτρωσα σε ένα μικρό παρτέρι. Στένεψε ο κόσμος, στένεψε, στέρεψε η έμπνευσή μου. Ακούσατε την εκπομπή «Ο άλλος άνθρωπος. Κοινωνική κουζίνα». Μια εκπομπή με υλικά το μοίρασμα και την αφύπνιση.